Λοιπόν, αυτή η κοπέλα με έχει λίγο ψιλοκομπλάρει. Θα μου πεις γιατί. Πρέπει εσύ να κάτσεις να σκέφτεσαι γιατί εγώ όχι και εκείνη ναι. Όχι, αλλά μην μου πείτε ότι ποτέ δεν σκέφτεστε. Λέμε τώρα. Πας να γεννήσεις, βγαίνεις από το μαιευτήριο. Βλέπεις, ας πούμε, τη διπλανή σου έχει βγει, γεννήσατε, ας πούμε, πάνω κάτω ίδιες μέρες. Βγαίνει μία πλάκα, δεν υπήρχε μωρό. Βγαίνει άλλη, σαν να τις αφήσανε και ένα μωρό ακόμα μέσα. Γιατί, γιατί η ζωή τα κάνει αυτά. Είναι άδικο, 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 Βίκυ Καγιά. Για έλα μέσα. Ειλικρινά, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Να σου ζήσει, να σου ζήσει. Και σένα το μπιανκάκι σου. Που δύο μήνες διαφορά έχουν και πρέπει να παίξουν μέσα σε ένα χρόνο. Ναι. Όταν περπατάνε. Ναι, 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 ναι. Άδικο είναι, λες, ε. Ρε Σιβίκη. Δηλαδή θα το πω, θέλω να σας το πω αυτό που της έλεγα στις διαφημίσεις. Χαμηλώστε λίγο τη μουσικούλα. Βάλε μου κάτι άλλο, ρε, εσύ λίγο πιο κοντά στα γούστα μου. Λοιπόν, της έλεγα προηγουμένως, λέω, σε είδα φωτογραφία, η Βίκυ γέννησε Μάιο. Εγώ είχα γεννήσει τέλος Μαρτίου. 25 Μαΐου. Εγώ δεν είχα ξανακάνει και σερχή, δεν ήξερα, άκουγα τι μου λέγανε, ναι. Δεν είχα ιδέα. Ήθελα και ήλπιζα ότι και αυτή τη φορά θα γεννήσω φυσιολογικά. Δεν βαριέσαι. Δεν σημασία έγινε. Έχει όλοι να πάμε, ναι. να βγούμε με το καλό. Ναι. Δηλαδή και το μωρό και η γυναίκα. Είδα εμένα για πρώτη φορά να βγαίνω από την κλινική. Ακόμα βλέπω αυτές τις φωτογραφίες που δεν θα χαθούν ποτέ. Με κοιλιά πιο μεγάλη από την πίκα. Αφού ρωτούσα το σταματείο, πας και μου βάλεις κανένα άλλο μέσα. Μου λέει, Ελένη μου, όχι. Λέω, μα τι κοιλιά είναι αυτή. Έχω κάνει τόσο γέννες. Τόσο λαμπερή και τόσο χαρούμενη. Ήμουν ευτυχισμένη και ακόμα τόσο είμαι. Τόσο ευτυχισμένη και θα είσαι, που δεν έχει σημασία αυτό. Εσύ που έκανες και σερική, πες μου γιατί κοιλιά σου ήταν πλάκα όταν βγήκε. Δεν από μπορώ μέσα. Να το καταλάβει και να το εξηγήσω. Α, δεν μπορείς. Α, δεν μπορείς να μας πεις ότι δεν μπορείς. Λογικό, γιατί θυμάσαι, είχα οργανώσει και ένα baby shower και μου είπαν ποιο baby shower την προηγούμενη μέρα. Γεννάς. Λέω, μα γιατί γεννάω. Πονάς, δεν πονάς. Όχι, δεν πονάω. Είχε συσπάσει και δεν το καταλάβαινε. Όχι, δεν καταλάβαινε. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κλωτσιές, επειδή ήταν υπερκινητική λίγο και η Πιάνκα από την κοιλιά. Λέω, εντάξει, το μωρό είναι. Είχε μικρή νοτράκλωση, είχαν γίνει όλα τέλος πάντων. Μου λένε γεννάτε. Λέω, εγώ γεννάω. Εσείς γεννάτε. Τέλος τον πάντων. Αυτή περίμενα αργότερα να γεννήσει, εγώ περίμενα νωρίτερα. Το δικό μου δεν ήθελε να κατέβει. Το δικό της πάλι ήθελε δεν ήθελε να γρήγορα, γρήγορα να πάρει, τον αέρα της. Και κατεβήκαμε για κεσαρική, ενώ πίστευε και εγώ να κάνω ότι θα έκανα φυσιολογικό το κοινό. Δεν είχε μεγάλη διαφορά για σένα. Τι κεσαρική, τι φυσιολογική γέννηση. Ήτανε, πονάει λίγο κεσαρική. Πονάει μετά λίγο. Εντάξει. Λίγο. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω. Καλά τα πήγα. Πονάει λίγο, είναι και λίγο δυσκολία με τα ράματα και αυτά. Αλλά εντάξει, μέσα στη χαρά και μέσα στην ευτυχία. Ρε, Βίκυ, να έχει ένα μωρό. Κάτι. Πώς να είσαι καλά, καταρχήν. Να μην σε να είμαστε καλά, ναι. Να είσαι καλά οικογενειακό. Πότε ήρθε. Το 2014 έχουμε 15 και μου είπες, γνώρισε τον άντρα της ζωής μου, παντρεύτηκα. Δηλαδή είχε έρθει Σεπτέμβρη και είχες παντρευτεί δύο μήνες πριν. Πότε το γνώρισες, πότε το παντρεύτηκες. Πότε ήσουν Άγιος, μπορεί να ήσουν και εδώ Άγιος ήδη. Ήμουνα, και δεν το ήξερα, μα δεν το ήξερα. Άτιμη. Μα δεν το ήξερα. Δεν πειράζει, και εγώ που το ήξερα δεν το είπα. Είμαστε κατά πάτσι. Για όλα εγώ φταίω, ε. Βένια τα καταγράψεις αυτά. Στην τι επόμενη προλάβει. Θα έχω απαιτήσεις. Δεν προλαβαίνει να τα σημειώσει όλα αυτά που λέμε. Λοιπόν, πότε τα έκανες, σε έβλεπα που. Δηλαδή, αν δεν έλεγε ήδη ότι είσαι έγκυος, εγώ η εικόνα που είχα δεν μου έκανε. Δεν είχα κοιλιά μέχρι 6 μηνών, είχα πάρα πολύ κοιλιά. 6 μηνών έκανες δηλαδή. Έκανα απότομα. Μη με σκάς. Σε φωτογραφίες είχα κοιλιά. Αφού σε έβλεπα, κυκλοφορούσες, παιδί μου. Εντάξει, είχα για μένα, ρε παιδί μου, κοιλιά. Για σένα. Για μένα. Εντάξει. Να το αλλά αυτό συμβαίνει στις πρώτες εγκυμοσύνες όμως. Συμβαίνει, επειδή εμείς ακόμη δεν έχει ξανακάνει παιδί. Συμβαίνει. Ναι. Εάν αποφασίσω και εφόσον μπορούμε να κάνουμε και ένα δεύτερο παιδί, αν κάνουμε δεύτερο παιδί, υπάρχει περίπτωση να ξεγυρώσει κατευθείαν η κοιλιά και πιο πολλά κιλά να πάρει. Κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική. Φίκη μου, ήσουν έτοιμη σε εκείνη τη φάση να αποκτήσει παιδί. Ήταν κάτι δηλαδή που το περιμένατε, το θέλατε, το ελπίζατε. Ήταν κάτι που το θέλαμε και γι' αυτό παντρευτήκαμε και όλοι θέλαμε να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, αλλά κάτι που δεν το προγραμματίσαμε. Εγώ τότε είχα αρχίσει τις πρόβες εντατικές για το Άνι. Το θυμάμαι, αυτό δεν λέγαμε δηλαδή, πέρυσι. Δηλαδή, κοιμόμουν το βράδυ, ήμασταν με τις 12:00 στο θέατρο, χορούς, πανηγύρια, χορευτικά, τραγούδια. Δεν είχα στο μυαλό μου λοιπόν. Πρώτον, νόμιζα να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα ότι εφόσον αποφασίζει να μείνει έγκυο και το θέλει και το βάλει μπρο, παίρνει και καιρό. Δεν είχα τέλο πάντων. Να σου πάρει από καθόλου μέχρι αρκετό. Μέχρι αρκετό. Ξεκίνησα λοιπόν τις πρόβες, παντρευτήκαμε 18 Ιουλίου στο Παρίσι, ξεκίνησα τις πρόβες τέλος Αυγούστου. Μέσα Οκτωβρίου, λίγο μετά που ήρθα σε σένα, κατάλαβα ότι είμαι έγκυος. Ο Λίας το κατάλαβε και εγώ δεν το είχα καταλάβει. Πώς το κατάλαβε, κύριε? Γιατί εντάξει, καθυστέρηση από κούραση, υπερκόπωση, ξενύχτια, δουλειές, όλα μαζί, έχει ξαναγίνει αρκετές φορές. Δεν ήταν κάτι καινούριο, ας πούμε, να πω. Ναι, σωστά. Κάτι συμβαίνει. Και ο Λίας μου είπε, όχι, αυτή τη φορά δεν είναι έτσι. Είσαι έγκυος. Λέω, καλά, καλά, εντάξει. Είσαι έγκυος. Μέχρι που μου έφυγε και το τεστ μου λέει, κάντο. Εκείνο το έφερε το τεστ. Κάνω. Μ' αρέσει. Ρε τον Ηλία. Γιατί εγώ νόμιζα ότι εντάξει, ήταν θέμα ημερών. Κουράστηκα. Η έκπληξη μου βέβαια ήταν πολύ ευχάριστη και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Αλλά μετά έπαθα και το σοκ μετά. Τώρα τι κάνουμε, τι θα πω στο θέατρο, μόλις ξεκινήσαμε. Ήξερα ότι δεν κάνει να χορεύει, να κινείσαι έντονα, να είσαι όρθιο πολύ, να φορά τα κούνια. Τι έκανε, ρε Βίκυ.
Μου είπε τότε ο γιατρός μου, γιατί ξεκίνησα με άλλο γιατρό και κατέληξα με άλλο γιατρό στο τέλος, ότι δεν υπάρχει θέμα. Γιατί δεν τα βρήκαμε στην επικοινωνία στα μέσα της διαδρομής και επειδή εγώ ήθελα οπωσδήποτε να κάνω μια παρακέντηση. Οπωσδήποτε όμως ήθελα να το κάνω, ο κόσμος να χαλάσει. Γιατί έχω ζήσει και πολλά χρόνια και στην Αμερική και το είχα πάρα πολύ ανάγκη να ξέρω ότι όλα είναι καλά. Παρόλο που τα νούμερα και όλες οι εξετάσεις δείχναν καλά, εγώ ήθελα να το κάνω. Το είχα στο μυαλό μου. Μα νομίζω όμως ότι οι γιατροί πάνω σε αυτό το κομμάτι, όταν η γυναίκα είναι εκεί από 35 και κάτω, εσύ κάπου εκεί, είσαι 34. Εγώ είμαι 37. Εντάξει. Ναι. Εδώ βλέπεις. Γεννάμε παιδιά και ο χρόνος προχωράει. Τι λοιπόν, έχει να κάνει. Τέλος πάντων, ξέρω ότι οι γιατροί δεν είναι αρνητικοί από το 35 και πάνω. Ίσα-ίσα που το συζητάνε με την γυναίκα ναι, και νομίζω απλά συναποφασίζουν. Ναι, απλά εγώ το ήθελα πάρα πολύ. Τότε ο γιατρός μου δεν το ήθελε πάρα πολύ για μένα και κάπου εκεί λίγο μπερδευτήκαμε. Την έκανα όμως. Την έκανε. Και όλα καλά. Ήταν η πρώτη φορά, γιατί έχεις μια άγχος στην εγκυμοσύνη, που είπα: αχ, εντάξει, είναι όλα καλά, είναι η μικρή καλά, είναι τα νούμερα όλα καλά. Και μετά δεν έχεις την ανησυχία μέχρι να φτάσεις να γεννήσεις. Πάρα πολύ. Μόνο εγώ τις έχω αυτές τις ανησυχίες. Πάρα πολύ. Όμως αυτή η ανησυχία του να είναι όλα καλά. Και επίσης, εγώ ήμουν πάνω από 35, 36 όταν ήμουν έγκυος. Καλά, εντάξει, μην τρελαθούμε. Ξέρεις, επειδή έχω ζήσει στην Αμερική και τα πράγματα και το καθεστώς εκεί είναι τελείως διαφορετικό από εδώ. Εκεί πέρα δεν υπάρχει οψιόν θα το κάνεις και μαθές. Πάνω από 35, μια μέρα πάνω από 35 να είσαι. Στο βάζουν σαν όρο ότι πρέπει να γίνει. Και σου επειδή είσαι για πολλά χρόνια εκεί και πολλές φίλες μου έχουν γεννήσει στην Αμερική και πολλές φίλες μου έχουν πάει με αυτή τη μέθοδο, το είχα στο μυαλό μου κάπως. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Και σε ρωτάω γιατί, αν θες μη μου απαντήσεις. Αλλά σε ρωτάω γιατί, επειδή βλέπω ότι το θέμα εγκυμοσύνη απασχολεί πάρα πολύ εμάς γυναίκες. Πάρα και πολλές γυναίκες και μικρότερες από εμάς, πολύ μικρότερες, επειδή έχουν παντρευτεί και επειδή τον ονειρευόντουσαν ότι με το που θα παντρευτούν και πού να τώρα θα κάνουμε παιδί, δεν τους προκύπτει και έχουν αυτή την αγωνία. Δεν συμβαίνει πάντα. Όχι, δεν συμβαίνει πάντα. Εγώ ήμουν πολύ τυχερή, δεν συμβαίνει πάντα. Σκέφτηκες ποτέ όμως, επειδή έφτασες 35, που κατ' εμέ είναι πολύ νέα ηλικία, πολύ νεαρή ηλικία, αλλά σκέφτηκες ποτέ ότι θα μου προκύψει ή μήπως όχι. Μα συνέχεια το σκεφτόμουν. Μάλιστα γι' αυτό είχα στο μυαλό μου ότι σιγά που θα γίνει, θα πάρει χρόνο. Μάλιστα όταν είχα πάει στον γιατρό μου τότε, γιατί άλλαξε, ήμουν στην φάση που άλλαζα και γιατρό γενικότερα, του είχα πει για πες μου πόσο πρέπει να προσπαθήσω πριν ξεκινήσουμε άλλες διαδικασίες. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι ξέρεις, θα πάρει καιρό, μπορεί και να μην γίνει. Δηλαδή δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα μείνω έγκυος μέσα σε μερικούς μήνες, ας πούμε. Και μάλιστα μου είχε πει 8 μήνες προσπαθείς και αν δεν γίνει αυτό, υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι. Και μου τις εξήγησε. Υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο μέχρι να φτάσει, ας πούμε. Εσένα σου πω 8. Εγώ ήξερα για χρόνο. Όχι, εμένα μου είπε 8 μήνες μετά τα 35. Εντάξει. 8 με 9 μήνες μου είπε. Έχασες ποτέ την ελπίδα σου αυτούς τους 2-3 πρώτους μήνες? Δεν ξέρω πότε ξεκίνησες τώρα να λειτουργείς ελεύθερα. Όχι, με τον άντρα σου. Επειδή έπαιρνα πολλά χρόνια το αντισυλληπτική θεραπεία, 10 χρόνια, και τη σταμάτησα, ήταν και μια ευκαιρία γιατί έπρεπε να καθαρίσει και ο οργανισμός. Τελικά δεν καθάρισε. Τελικά έγινε πολύ γρήγορα. Έπαιρνα πάρα πολλά χρόνια και για το θέμα το δερματικό που είχα και με ταλαιπωρούσε χρόνια. Η αντισυλληπτική θεραπεία με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μικρότερα για το δέρμα. Μην τα ακούτε όμως τώρα εσείς αυτό και πείς εσύ που έχεις πρόβλημα ακμής, παράδειγμα, λέω όχι, θα πάρω αντισυλληπτικά. Παρακαλώ, στη με τους γιατρούς σας κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ακριβώς, στη δική μου την περίπτωση. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Άλλοι παίρνουν αντιβίωση, άλλοι κάνουν άλλες θεραπείες για ακμές, αναλόγως από πού ξεκινάει και από πού και πώς στρεσογόνα είναι, πόσο ορμονικό το θέμα είναι. Το δείγμα ήταν πιο πολύ ορμονικό, οπότε έπρεπε αυτό να κάνω για να ρυθμιστεί. Μπορεί να μην είχα κάνει και τίποτα. Απλά επειδή έκανα τη δουλειά που έκανα και έπρεπε να είναι καθαρό το πρόσωπό μου. Για να μπορώ να δουλεύω, αναγκάστηκα να περάσω και σε θεματικευτική χρόνια θεραπεία. Ενδεχομένως, αν δεν ήμουν μοντέλο και δεν χρειάστηκε να πιεστώ, ίσως άφηνε και λίγο την ακμή στο πρόσωπό μου και θα παίρνει και μόνη της. Δεν υπήρχε λόγος να άγχωθα τόσο πολύ. Αλλά μετά το βολεύτηκα αυτό το πράγμα που μου κράτηκε το δέρμα μου ωραίο και το κράτησα. Λοιπόν, Βίκυ, εσύ με μία γένα σχεδόν με έφτασες, ενώ στο. Είμαστε τρεις εμείς στο σπίτι. Ακριβώς. Δεν είσαστε τρεις, γιατί και δύο, εσείς πέντε. Πέντε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι από εκεί που ήσουν μόνη σου μέχρι χτες, τώρα. Είσαι ουσιαστικά. Οι φίλες μου ξέρεις τι μου λένε. Από μαμά μιας μεγάλης οικογένειας. Ναι. Πώς το έφτασες τόσο γρήγορα? Δηλαδή, όλοι μας παίρνουμε ένα χρόνο. Ξεκινάμε σιγά σιγά. Είμαστε δύο, θα γίνουμε τρεις, μπορεί να γίνουμε τέσσερις. Κάποιοι μπορεί να φτάσουν στο πέντε, στο εφτά, ναι, στο οπουδήποτε. Εσύ στο τρία με μακροβούτι. Με μακροβούτι. Γιατί ο Ηλίας έχει δύο υπέροχα παιδιά από το προηγούμενο γάμο. Δύο αγγελούδια, τα οποία πραγματικά νιώθω σαν δικά μου παιδιά. Και είναι και η καλύτερη βοηθή. Βοηθάνε πάρα πολύ με τη μικρή. Αγαπώ πάρα πολύ τον άντρα μου και ό,τι έχει μαζί του και γύρω του είναι και δικό μου και τα αγαπώ πάρα πολύ. Αποφασίζεται λοιπόν να κάνουμε οικογένεια, να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Ξέραμε και δύο ότι θα είμαστε πάρα πολύ. Οπότε, πολύ απλά έγινε. Πολύ απλά και εύκολα. Όταν την κοιτάς την μπέμπα σου, τι σκέφτεσαι? Δεν το πιστεύω ότι είναι δική μου. Δεν το πιστεύω. Κάθε πρωί τώρα έχει αρχίσει, κουνάει χέρια, πόδια, γελάει. Ξέρεις, είναι ηλικία που αρχίζουν σιγά σιγά και περνάνε από το πολύ βρεφικό. Και βγάζει φωνές, είναι και πολύ ενεργητική. Έχει πλεματάκια, σαν τα άλλα τα αδερφάκια της.
Και δεν το πιστεύω. Είναι πολλές φορές που ξυπνάω το πρωί και λέω είναι δικιά μου. Είναι απίστευτο το συνέστημα. Απίστευτη και η ένωση μαμάς με παιδιού. Υπάρχει ένα, δεν θα το λέγω εμφάλως όλος, αλλά ένα συνέστημα και μια μυρωδιά που μοιράζεσαι με το μωρό και με το θυλασμό και με όλα αυτά που είναι μοναδικό. Θύλασα 3 μήνες αποκλειστικά. Υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή σου, στη ζωή όλη που έχεις ζήσει, που να το συγκρίνεις με αυτό που αισθάνεσαι όταν βλέπεις το μωρό σου? Όχι, δεν υπάρχει. Όμως και από την άλλη, βλέπω το μωρό μου και στον μωρό μου πάνω βλέπω και τον άντρα μου, την οικογένειά μας. Δηλαδή είναι συνδυαστικό όλο αυτό. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές ακούς και φίλες μου και γνωστές μου και συγγενείς μου ότι δεν υπάρχει, το μωρό μου είναι πάνω απ' όλα και πρώτα. Βεβαίως είναι. Όμως, ο άνθρωπος με το οποίο μοιράστηκε αυτό το παιδί. Καλά, εννοείται. Όλη αυτή η κατάσταση που έφερε. Αυτό το παιδί είναι ένα κομμάτι σου και ένα κομμάτι του. Δεν το συζητάω. Μιλάω πέρα από την οικογένεια, Βίκυ. Έχει ζήσει πολύ όμορφες και μεγάλες στιγμές σε μια καριέρα που ξεκίνησες μικρό κορίτσι. 14. Λοιπόν, άρα είχες μπροστά σου μια 20ετία γεμάτη, πραγματικά να ευχαριστηθείς και να νιώσεις σπουδαία πράγματα. Πήρες, ρε παιδί μου, ευχαρίστηση. Τα κατάφερες, ξεκίνησες μόνη σου, κοριτσάκι, έφτασες πολύ ψηλά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, από όλο αυτό το κομμάτι της ζωής που έχεις ζήσει, το πανέμορφο, πάνω σε αυτό θέλω να μου κάνεις σύγκριση. Δεν συγκρίνω την οικογένεια. Η οικογένεια είναι τα πάντα. Είναι και ο πατέρας, είναι και η μάνα και τα παιδιά, είναι όλο αυτό. Αυτό το βάζω εκτός. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το φανταστείς. Και δημιουργώντας την οικογένειά μας με τον Ηλία, ήταν κάτι το οποίο στη θεωρία πίστευα, γιατί είχαμε και τα δύο μας άλλα παιδιά πριν έρθει η Μπιάνκα και περνάγαμε πολλές οικογενειακές στιγμές μαζί. Και ήταν μεγάλη ευτυχία και πραγματικά και νιώθα πολύ γεμάτη. Μάλιστα είπα, πόσο πιο γεμάτη μπορείς να νιώσεις? Πραγματικά δεν συγκρίνεται. Είμαι ακόμα πιο γεμάτη. Είναι όλα ακόμα πιο ωραία. Είναι ακόμα πιο λουλουδένια. Είναι ακόμα πιο φωτεινά. Σας έβλεπα, πού τώρα σας έβλεπα, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, σε κάποια πλάνα. Πού δεν θυμάμαι, φυσικά στην τηλεόραση. Είχαμε πάει ένα τριμεράκι μόνοι μας, ναι. Και ήσασταν γουτσουγούτσου και φυλάκια. Ναι. Και όχι, ένα σπίτι, μπράβο. Ένα σπίτι γεμάτο, παιδιά, όλο το καλοκαίρι. Πάνες, παιχνίδια, πλαστικές πισίνες, φωνές. Άφησα τη μικρή πρώτη φορά μετά από 3 μήνες τη μαμά μου. Να μην είμαστε γουτσουγούτσου. Όχι, ρε παιδί μου, να είσαστε, αλλά ήταν πολύ όμορφο και για εμάς που το βλέπαμε. Θέλω να πω ότι δηλαδή, ναι, είσαστε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Είμαστε και νιώθω πάντρι. Μπράβο, αυτό έλεγα πριν. Είσαστε πολύ λίγο καιρό μαζί. Τα κάνατε όλα τόσο γρήγορα. Καλά να είστε. Που πηδάγατε κεφάλαια και το τρέχατε το πράγμα δεν για να φτάσει. Δεν πηδάγαμε κεφάλαια. Μα πώς γίνανε πολύ γρήγορα. Για εμάς όμως δεν τα πηδάγαμε τα κεφάλαια. Η επικοινωνία είναι πολύ βαθιά με τον Ηλία και επειδή σου έχω ξαναπεί, είχαμε πολύ παρόμοιες εμπειρίες στη ζωή μας, οι οποίες ήταν και τραυματικές και χαρούμενες και οτιδήποτε ήταν αυτές οι εμπειρίες. Όπως είναι η ζωή του καθενός μας. Ακριβώς. Μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα και έχουμε πολλά κοινά σημεία. Όταν λοιπόν γνωριστήκαμε και συνειδητοποίησαμε πόσα κοινά σημεία έχουμε και πόσο κατανοεί ο ένας τον άλλον και πόσο νοιάζει τον ένας τον άλλον, μπορεί να φαίνεται ότι πηδάγαμε κεφάλαια, αλλά στην ουσία δεν πηδάγαμε κεφάλαια. Βρήκαμε επιτέλους ένας τον άλλον. Οπότε για μας ήταν και λίγο άντε. Πάμε να κάνουμε, ας πούμε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αυτό που ονειρευόμασταν και διγινόταν όπως το σχεδιάζαμε πριν, με τον ίδιο τρόπο που το θέλαμε, το φανταζόμασταν. Το όνομα, πώς το βγάλατε, ρε παιδιά? Μας άρεσε, δεν έχει καμία σχέση. Είναι πάρα πολύ. Καλά, δεν είπα ότι είναι από γιαγιά, Μπιάνκα στην Ελλάδα, αλλά προγιαγιά, μ' άρεσε ούτε πάρα πολύ. Το κατάλαβα αυτό. Πώς καταλήξατε σε αυτό, γιατί φαντάζομαι θα είχατε κι εσείς ονόματα μπόλικα. Ναι, εμένα μου αρέσουν γενικά τα ξένα ονόματα. Ναι, το καταλάβαμε κι αυτό. Και όχι γιατί δεν μου αρέσουν τα ελληνικά, αλλά θεωρώ ότι. Εντάξει, βρε παιδί μου, σε όλη την οικογένεια όλοι έχουν ελληνικά ονόματα. Από την Ελλάδα είμαστε, από το πρωί μέχρι το βράδυ στην Ελλάδα είμαστε. Όλη μας η οικογένεια θα έχει το ελληνικό τόμο. Ας κάνουμε και διαφορά στην οικογένεια. Και έψαχνα λίγο πιο γαλλικά. Εμμανουέλ, Καρίν, που λέγονται και ωραία και στα ελληνικά. Καρίνα, είναι ωραίο όνομα τέλος πάντων. Και του Ηλία δεν του άρεσε τίποτα. Ωραία. Μετά πήγαμε λίγο στα αγγλικά, Ελισάβετ, πήγαμε πιο πολύ από εκεί, ούτε και εκεί. Και κάποια στιγμή, έτσι όπως καθόμουν, ας πούμε, με την κυλίτσα, όταν είχα αρχίσει πια να τη χαϊδεύω, είχα καταχαρεί, γιατί υπήρχε κυλίτσα, λέω το Μπιάνκα είναι ωραίο, σου αρέσει. Το σκέφτηκε, είχε πάει τότε στα φρέζια, γιατί μια δουλειά κτλ. Και μου λέει αυτό είναι το όνομα. Αρκεί να τη μοιάζει. Οπότε ήθελαμε να δούμε πώς θα είναι. Πώς είναι το μωρό σας, πώς μοιάζει, έχει πάρει και από τους δυο σας. Ναι, αλλά η έκφρασή της είναι του Ηλία. Δηλαδή, όταν τη βλέπεις, λες είναι Ηλία. Τα χαρακτηριστικά όμως έχει πολλά χαρακτηριστικά δικά μου. Όμως η έκφρασή της και το όλο της το είναι λίγο Ηλίας, ναι. Πώς τη φαντάζεσαι? Έχει δει δυνατόν DNA αυτός ο άνθρωπος, τι να σου πω. Ναι, εντάξει. Όλα τα παιδιά του μοιάζουν. Τρομερό. Για πες μου, πώς φαντάζεσαι αυτό το παιδί μεγαλώνοντας, Βίκυ μου, και πώς θα είσαι εσύ? Θέλω να πω, η μαμά σου, εγώ η μαμά δεν τη γνωρίζω προσωπικά. Καλά, γι' αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Αλλού θέλω να πω. Η μαμά σου, στο δικό σου μεγάλωμα, υπήρξε και πολύ ανοιχτή και πολύ προοδευτική. Mm-hmm.
και έμεινε πίσω να σε αφήσει να κάνεις τα βήματα που ήθελες εσύ στη ζωή σου, που είχαν ένα ρίσκο για ένα μικρό ναι. παιδί, έτσι. Πολύ σωστά. Εσύ, πώς νομίζεις ότι θα είσαι, πώς φαντάζεσαι, γιατί εσύ γίνεσαι μαμά σε άλλη ηλικία από όταν η δικιά σου μαμά, που ήταν και αυτή ένα παιδάκι. Ήταν 16 χρονών, 17 σε μένα. Γι' αυτό ναι. σου λέω, ρε παιδί μου. Εσύ τώρα, με την εμπειρία που έχεις, με όλα αυτά που έχεις ζήσει, τα όμορφα και τα δύσκολα, όπως όλος ο κόσμος. Όπως δεν γίνεται κι αλλιώς. Πώς φαντάζεσαι, ας πούμε, ότι σε 15 χρόνια θα είσαι σαν μανούλα στην Πιάνκα. Γενικά, μέχρι στιγμή αυτό θα που έχω... Δεν θα μου πιστεύεις τι όχι, θα ήθελες. Πώς το φαντάζομαι. Ναι. Γενικά δεν είμαι καθόλου φοβική. Δεν είσαι. Δηλαδή ήμουν χωρίς κοπέλα 3 μήνες, την είχα πάνω μου τη μικρή, την είχα μόνη μου τη μικρή, κάποιες φορές μόνο με βοήθησε η μαμά μου, γιατί ήθελα εγώ να το ζήσω αυτό το πράγμα. Βέβαια ήρθε μια πολύ γλυκιά μέρα που με βοήθησε 2 μέρες να μου δείξει πώς την πλένουμε, πώς την κρατάμε, γιατί δεν είχα ιδέα. Γιατί άλλο να είσαι με παιδάκια και άλλο με μωρά. Ναι. Είναι ένα πράγμα που ξαφνικά όλη η ευθύνη πέφτει πάνω σου να συμβεί κάτι τύπα ξύλο και πρέπει να ξέρεις πώς θα αντιδράσεις. Δεν είχα καθόλου φοβίες από την πρώτη μέρα. Καθόλου. Να φοβηθώ, μην πάθει κάτι το μωρό, μην πνιγεί. Αυτό δεν το είχα καθόλου. Επίσης, δεν είχα την ανησυχία. Μην γίνει, πώς θα γίνει, άμα το βράδυ δεν. Αν πνιγεί και όλα αυτά. Δεν το είχα αυτό στο μυαλό μου καθόλου. Ήμουν πολύ πιο καθαρή παλέτα στο μυαλό μου. Βλέποντάς με λοιπόν με τη μικρή, την εμπιστεύομαι. Την ακούω, τι μου ζητάει όταν θα κλάψει, τι μπορεί να είναι. Την εμπιστεύομαι, την αφήνω και αυτή να μου ζητάει και να παίρνει το χώρο της, να βλέπω πώς θέλει να είναι. Δεν θέλω να την πιέζω, να την κατατάξω εκεί που θέλω εγώ, να την βάλω εκεί που θέλω να κάτσω εγώ. Να την δεις όπως θέλω εγώ, άμα δεν μπορεί και σκάει, ή να την βάλω στην κούνια που τα θέλω εγώ. Την αφήνω λιγάκι και παίρνει το χρόνο της. Πιστεύω ότι κάπως έτσι θα κινηθώ και στο μέλλον. Θέλω να τη σέβομαι την Πιάνκα και θέλω να την αφήνω μόνη της να μου δίνει τέλος πάντων σημάδια το τι μπορεί να θέλει. Βέβαια, πάντα με. Κάποια αυστηρότητα και μια διαπαιδαγώγηση, γιατί πρέπει να βάζει και ώρες στα παιδιά και ένα πρόγραμμα για να μπορούν να αισθάνονται ασφαλή. Τώρα βγήκε η Βίκη από μέσα. Κάπως έτσι. Τόση ώρα δεν ήταν η Βίκη. Κάπως γιατί όσο να είναι, το έχεις κι αυτό. Το έχω, αλλά είναι λίγο αλλιώς όταν είσαι μαμά. Δεν ξέρω, λιώνεις, δεν ξέρω τι παθαίνεις. Δηλαδή, κάπου το χάνεις, ρε παιδί μου αυτό. Αν και χρειάζεται. Χρειάζεται να βάζουμε όρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τη Βίκη. Α, κατάλαβα. Ωραία. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, όχι εμείς, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου βέβαια, για τη Βίκη μας. Από την πρώτη στιγμή που ακούμπησα την Πιάνκα επάνω της, αμέσως μόλις γεννήθηκε, άλλαξαν τα πάντα για τη Βίκη Καγιά. Ο τρόπος που σκέφτεται, που αισθάνεται, που αντιλαμβάνεται τον κόσμο της, τους ανθρώπους γύρω της, όλα. Η Πιάνκα της άλλαξε την κοσμοθεωρία και την ταχύτητά της. Πάντα ήταν βέβαια ένας αϊκίνητος άνθρωπος που δεν καθόταν πουθενά. Πάντα έτρεχε. Όταν ήρθε όμως η μικρή, προσαρμόστηκε στο πρόγραμμα που έπρεπε να έχει και στις ανάγκες της. Και όλα μπήκαν στη θέση τους αυτόματα. Με λίγα λόγια, η ζωή της Βίκης ίσως πράγματι να χωρίζεται σε 2 περιόδους. Σε αυτήν πριν τη γέννηση της μικρής, με τα λαμπερά εξώφυλλα, τα διεθνή fashion shows που την έστεψαν ως τη σημαντικότερη Ελληνίδα μοντέλο, το πρότυπο για τα νέα κορίτσια, και στην άλλη, τη Βίκη, τη μαμά της Μπιάνκα. Η πολύ επιτυχημένη επαγγελματική της πορεία δυνάμωσε και ως χαρακτήρα τη Βίκη Καγιά. Την καθόρισε και την έκτισε. Οι χώρες που πήγε, οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε και δούλεψε, τα μπράβο και οι μεγάλες προοπτικές, όλα αυτά την άλλαξαν πολύ. Η απόρριψη επίσης, η αποτυχία, το κλάμα. Αυτό που διδάσκει άλλωστε ανάμεσα σ' άλλα στη σχολή της του Ψηρή στα νέα παιδιά, είναι να έχουν υπομονή, να θέτουν υψηλούς στόχους, αλλά να παραμένουν ταπεινοί. Η υπομονή και η πειθαρχία της Βίκης ήταν τα 2 εκείνα χαρακτηριστικά που την βοήθησαν να κάνει κάποια πράγματα και να πετύχει. Και όσο και αν τα κατάφερνε κάποιες φορές, ποτέ δεν εφησύχαζε. Αλλά πάντα επεδίωκε να βελτιώνεται. Ασφαλώς θα μπορούσε να παραμείνει στο Παρίσι, στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη και να κάνει διεθνή καριέρα. Το ζητούμενο όμως της Βίκης είναι να εξελίσσεται συνεχώς. Η Βίκη ανέκαθεν ήταν αισιόδοξη στη ζωή της. Δεν είχε άλλωστε άλλη επιλογή. Γιατί μόνο με την αισιοδοξία, την καλή θέληση και τη σκληρή δουλειά μπορούσε να υπάρξει επάξια στο εξωτερικό. Να ζει καλά, να κάνει τους φίλους της και να λέγεται πολίτης της Νέας Υόρκης και του Παρισιού. Όσες φορές είπε «Δεν αντέχω άλλο, είμαι κουρασμένη», τα πράγματα της πήγαιναν ακόμη πιο χάλια. Και έτσι κατάλαβε ότι της κάνει πάρα πολύ καλό να χαμογελά. Συνειδητοποίησε πως δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να κατεμοιάζουμε. Άλλωστε, από μικρή ποτέ δεν εστίαζε στο κακό, αλλά πάντα στο καλό των άλλων. Αυτό ήταν κάτι που μάλλον κουβαλούσε στο DNA της και τη βοήθησε και στη συνέχεια της ζωής της. Να κάτι που θέλει να διαθέτει και η κόρη της. Αυτό το παιδί που την άλλαξε ολοκληρωτικά από μέσα προς τα έξω.
Η Μπιάνκα ήρθε στον κόσμο και στη ζωή της Βίκης και του Ηλία την ώρα και τη στιγμή που έπρεπε να έρθει. Προηγουμένως, παραδέχεται η Βίκη, δεν ήταν η ίδια έτοιμη για ένα παιδί. Τώρα ήταν η μαγική στιγμή. Από την αρχή δεν φοβόταν καθόλου με το μωρό. Και όσοι έχουν δει την Μπιάνκα λένε πως μοιάζει και σε εκείνη και στον Ηλία. Και είναι σημαντικό για τη Βίκη να μοιάζει η κόρη της και στον σύζυγό της. Το παραδέχεται άλλωστε. Η Μπιάνκα είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω. Και ο Ηλίας είναι ο άντρας της ζωής μου. Αχ, είμαι η μαμά της Μπιάνκα, ναι, παιδιά. Αυτό σου μιλάει πολύ το βίντεο. Μου έλεγε: είμαι η μαμά της Μπιάνκα. Δεν το έχω μόλις συνειδητοποιήσει ακόμα. Ξαφνιάζομαι που το ακούω. Είμαι συγκινημένη. Θα κλάψω. Κλάψε με την ησυχία σου. Μου έρχεται τώρα. Σταμάτα. Επίσης έχω να σου και πω. Και η σύζυγος του Ηλία, ναι, που λέει: είναι η γυναίκα της ζωής μου, η Βίκη. Και εμένα είναι άντρας της ζωής μου. Καλά, εσύ μας τα έχεις πει. Τα έχω πει. Γιατί εγώ, ναι, εσύ βγαίνεις και πιο συχνά έτσι να μιλάς, να δίνεις συνεντεύξεις. Και είμαι και χήμαρος. Εγώ δεν κρατιέμαι. Ό,τι νιώθω το λέω. Αφού εσύ με καταλαβαίνεις πάντα. Βιβλίο με ξέρεις από μικρή. Ό,τι είναι με... και τις άλλες εποχές που δεν ήμουν στα καλά μου, με είχες πιάσει εσύ κατευθείαν. Άσε ήταν λίγο εγώ. Όλα καλά, όλα καλά, ευχαριστώ. Έχω να σου πω ότι είσαι πολύ είδωλο στο διαφημιστικό της Λοράν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λες για μοντέλα, συγγνώμη, Ελένη μου. Λιποθυμία μας έπεισε, είδαμε. Έλα τώρα, λιποθυμία. Σε παρακαλώ. Κούκλα. Κούκλα. Θυμήθηκες εσύ τις παλιές καλές εποχές, γιατί κάνεις το μοντέλο και δεν κάνεις τη Μενεγάκη. Ποιος κάνει και το μοντέλο και αυτά και κάνεις και έτσι. Πόζα. Όσο αυτά... για μια τσαχπινιά, εν πάση περιπτώσει, την είχαμε από γεννησιμιού μας. Αλλά όχι να κάνω και το μοντέλο τώρα με κιλάκια παραπάνω, το έκανα πολύ γρήγορα σε σχέση με τη Γέννα. Για κιλάκια, βρε, παραπάνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλα καλά. Πάμε από την άλλη πλευρά λίγο. Βεβαίως. Δεν μου λες, θα είσαι τώρα στο φέτος στον Αντένα, στο Joy, μετακομίζει, ναι, από Μέγκα, πάει Αντένα. Ναι, αλλά δεν ακριβώς θα είμαι, θα είναι η σχολή και εγώ μαζί, σαν διευθύντρια και διευθύντρια. Δηλαδή, για πες μου λίγο, καλώς, γιατί με ενδιαφέρει. Χαίρετε, χαίρετε. Εγώ κάθομαι εδώ. Έλα από εδώ μαζί μου, εσύ. Ναι, ναι. Εγώ που πάω εδώ. Εσύ εδώ, εσύ έλα από εδώ. Θα κάτσω. Γεια σας, είμαι η μαμά της Μπιάνκας. Δεν μ' αρέσει. Θα κάτσεις μαζί μου, μισό μπουτάκι. Έλα, έλα, έλα. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο, έτσι. Μάτε. Σε βάρκα μπαίνετε. Τι. Τι βλέπεις, ε. Ελένη, σ' αρέσει μακριά τα μαλλιά μου. Ναι, ήθελα να σου το πω πριν. Μ' αρέσαν πάρα πολύ το καρέ που είχες τα τελευταία χρόνια. Μ' αρέσανε πάρα πολύ. Ναι. Σου πήγαινε πολύ τυπίστικο. Είναι όμως λίγο πιο αυστηρό από αυτό, που είναι λίγο πιο... Ρε παιδί μου, γεννήθηκε η Μπιάνκα. Δεν είμαι πια τόσο στρατηγός. Μαλάκωσε, μαλάκωσε. Είμαι μανούλα, είμαι γυναίκα, είμαι κορίτσι. Είμαι πιο χαλαρή. Ναι, είμαι. Αλήθεια είναι αυτή. Περίεργο συνέστημα για μένα, αλλά αληθινό. Το πιο χαλαρό. Περιμένω ακόμα να γεμίσει η μπαταρία σου να δω αυτό το μωρό, ναι, πραγματικά. Ναι, μείναμε από μπαταρία. Εν πάση περιπτώσει, όλα λοιπόν για τον Joy, μετακόμισε στον Αντένα και αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι μέσα σε αυτήν την εκπομπή. Θα υπάρχει μια ειδική ενότητα που θα λέγεται Fashion Workshop by Vicky Καγιά. Θα μπορεί λοιπόν ο τηλεθεατής να δει τη διαδικασία από τη γραμμή που παίρνει ένας φοιτητής μας για να κάνει μια σιλουέτα στο χαρτί, πώς αυτό γίνεται και παρασκευάζεται, κατασκευάζεται και ράβεται σαν ρούχο στη τελική επίδειξη μόδα των παιδιών το καλοκαίρι. Άρα από μια κλειδαρότυπο τηλεθεατής θα μπορεί να δει πώς γίνεται η σοβαρή δουλειά της μόδας, πώς δημιουργούνται πραγματικά τα ρούχα και τις σπουδές χρειάζεται για να μπορεί κάποιος να βαφτιστεί ενδυματολόγος, σχεδιαστής κτλ. Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα, που βεβαίως εγώ θα είμαι ως διευθύντρια εκεί. Τηλέφωνα, παιδιά, πού είναι τα πατρών, φέτε τα κάμποτα, τα υφάσματα. Αυτό ξεκινάει, που κάνω πάντα. Με την Ιδούκησα θα παρουσιάζει, έτσι. Η Ιδούκησα το παρουσιάζει, νομίζω ότι όπου να είναι, μέσα Οκτωβρίου ξεκινάει. Μέσα τον Οκτώβριο. Πάτε με το καλό. Αν δεν αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό του Wanted. Και θα βγει μεσημέρι, μετά. Νομίζω είναι 4 με 6 Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε και Σάββατο και Κυριακή. Και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή την πρόταση και τη συμφωνία που έγινε, γιατί πραγματικά ξέρεις πόσο πολύ αγαπάω τη μόδα και το σχολείο μου. Το ξέρω και είναι, ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μοιραστούμε την πραγματικότητα του τι συμβαίνει μέχρι να γίνει ένα ρούχο και τι συμβαίνει μέσα σε μια σχολή μόδας. Εύχομαι να σας αρέσει. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω τι θέλεις, εγώ μπορώ να τις βάλω λίγο στο χεράκι της. Θα του βάζα μια γραβατίτσα. Θα του βάζα, ναι. Τι θα του βάζες? Με ρωτήσω να μας βάλω γραβάτα. Εγώ θα του έβαζα, ναι. Αυτό τι είναι? Ολοκένουργιο. Μ' αρέσει. Βέβαια σ' αρέσει. Βέβαια σ' αρέσει. Όλοι οι μεγαλίκοι σ' αρέσουν, Βίκη. Ποιος θα τα κερδίσει? Εγώ. Καταρχήν, ένα θα το πάρεις δώρο, το προσφέρω εγώ με πολύ αγάπη. Είναι ολοκένουργιο και βέβαια. Γιατί είμαι η μαμά της Μπιάνκας. Πάει αυτή τη χαμηλή. Το πέρασε πολύ πιο βαριά από ό,τι είμαι σίγουρη. Στο δεύτερο θα έχει απογειωθεί. Κάτσε, περιμένετε τώρα. Τρεις είμαστε. Λοιπόν, όμως ένα ακόμα άρωμα θα κερδίσει κάποιος από εσάς, από τους δύο παίκτες που θα παίξουν στο παιχνίδι μας, βρες τη λέξη. Κάτσε κάτω, μωρέ. Αφού θα σηκωθώ εγώ τώρα. Λοιπόν, κάποιος από τους δύο παίκτες, οι οποίοι ο ένας θέλει να παίξει με τη Βίκη. Θα το ζήσεις κι αυτό, Κατερίνα. Ο άλλος θα παίξει με... Τι πρέπει να κάνω. Πώς ήρθε η ώρα σου? Η ώρα μου ήρθε. Άσο, Ελένη. Λοιπόν. Κατερίνα πάντα περιγράφει, δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, δύο γραμμές. Ο πρώτος που θα καλέσει θα παίξει με την Βίκη, γιατί θα είναι η πρώτη παίκτρια. Τι ακριβώς γίνεται, σου πω εγώ. Σηκώνουμε
ένα όνομα, μια λέξη, δεν θέλω να το δείξω τώρα αυτό. Ας πούμε, σου δείχνουμε ένα, της δείχνουμε ένα όνομα και λέει Γρηγόρης Γκουντάρας. Ναι. Και προσπαθεί να σου το περιγράψει χωρίς να σου πει κάποιες λέξεις που δεν πρέπει να λέγονται. Κατάλαβα. Και εσύ πρέπει να το βρεις. Ποιες επιτρέπονται οι λέξεις. Πολύ λίγες, θα στα πω εγώ. Μήπως να το κάνω. Εσύ εκείνη θα τα λέει. Εσύ εγώ θα το κάνω. Εγώ τι θα κάνω. Εσύ θα προσπαθείς να μαντέψεις. Να το κάνω. Τον Γρηγόρη Γκουντάρα. Α, είσαι καλή. Έλα να το κάνει πρώτα με τον Γρηγόρη καλά, γιατί είναι καλό παιδί ευγενικό. Εντάξει. Να δεις τι άνθρωποι έχουν ονόματα. Αλλά άμα θέλετε να γελάσετε, μπορώ να ξεκινήσω κι εγώ. Ό,τι θέλεις. Άμα είσαι έτοιμη, καλησπέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας και σας, γεια σας. Ποια είστε και τι κάνετε. Τι κάνετε, καλή σεζόν, Ελένη μου, να είσαι καλά. Να σου ζήσουν άλλα τα παιδάκια σου, όλα, να είναι γερά. Όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, μην αρχίζω για το καθένα, θα πάει και μισή. Ποια είσαι. Είμαι Γιώτα από Πιερία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώτα, θα παίξεις με την Βίκη ή γεια με τον Γρηγόρη. Γιώτα. Να ξέρω ποιο σηκώνω πρώτο. Με τον Γρηγόρη. Πάρτονα. Όλοι παίζετε για το νέο άραμα της Estée Lauder, το κόκκινο που κάνει τη διαφορά. Απίθανο. Αφήστε τη σφραγίδα σας αρωματισμένη παντού. Λοιπόν, καθίστε γιατί μας πούμε για το ρούχο σας και αφήστε το για λίγο. Έτσι, κρυμμένο κάπου μέσα στα πράγματα του. Ακόμα δεν ζείτε μαζί. Είτε μαζί, μαζί δεν έχει σημασία. Θα μυρίζει όλο το σπίτι τα αρωμά σας. Φύγετε. Ψυχάστε το. Και τη μυρωδιά σας να τον αναστατώνει. Δεν θα σας ξεχάσει ούτε ένα λεπτό μέσα. Κατά τα άλλα, δεν κάνει μοντέλο, μας δουλεύει τώρα. Γιατί τα μοντέλα τι διαφορά είναι. Για σένα. Για σένα, αλλά κάνει τη διαφορά. Άσε μα, Ρεβίκη. Ελένη, τα μάτια σου με καίνε, γιατί σε μανεκένε. Παπα! Παίρνω τα πάνω μου. Έλα, ρίξω. Ποια τέλη. Γιατί τώρα το είπαμε. Το είπαμε. Και αυτό το είπαμε, γιατί μου τα μαζέψανε. Για σταθείτε τώρα να περιγράφουμε εδώ. Λοιπόν, αυτά τα είπαμε. Εδώ δεν τα είπαμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία λοιπόν. Και ο χρόνος, δύο λεπτά έχουμε, όποιος βρει τα περισσότερα. Πρόσεξε. Πάμε, Κατερίνα! Λοιπόν, ο συγκεκριμένος. Το Λαλά είναι τραγουδιστής. Τραγουδιστής Ελληνάς. Τραγουδιστής. Ελληνάς, ναι. Μαζονάκης. Όχι. Ρουμπάς. Όχι. Είναι πολύ ξεσηκωτικός. Παντελίδης. Όχι. Είναι λίγο Αντίπας. Πιο παλιά. Όχι. Πάρα πολλές επιτυχίες. Πολλές επιτυχίες. Καζατζίδης. Ήταν και... Πολλές επιτυχίες. Θα το σπάσω το πιατέλο. Λοιπόν, ζει και αυτή τη στιγμή είναι και σε πολύ καλή φάση. Χριστοδουλόπουλος. Βρέμε λάκρινα. Πιο νέος, αλλά σε αυτό το στυλ, έτσι, ξεσηκωτικός. Ξεσηκωτικός. Ξεσηκωβέρτης. Έχει πει όλα τα σχήματα το παλικάρι. Λένε δεν έχω. Όχι, μπορείς. Βοήθεια λαϊνού επιτρέπεται. Ότι και χωρίς αυτό μπορώ. Αλλά... Χωρίς ποτό, δεκιάμος. Μπράβο. Χωρίς νερό, ρε, χωρίς ποτό, αλκοόλ. Δεν πειράζει. Αγαπημένος φίλος αυτός ο συγκεκριμένος. Έχει τον αγέραστο, είναι ηθοποιός. Αλλά δεν είναι μεγάλος. Ηθοποιός αγέραστο. Δεν είναι και μεγάλος, γιατί μην έρθει μια μέρα και με δίνει. Είναι ηθοποιός, έχει τον αγέραστο. Χαραλαμπόπουλος. Είναι στην ίδια έτσι κατάσταση. Και αυτός έτσι. Πυρπασόπουλος. Όχι, ο Πυρπασόπουλος. Ο Παπακαλιάτης. Όχι, Παπακαλιάτη, αλλά με ένα γερό και αυτό. Ευθυμιάδη, Θανάση. Μπράβο, έχει να φας τούρτα που θα σου στείλουν άλλο φίλο μα κι αυτό. Και αυτό πατέρα, έτσι τα συζητάτε. Έχει ένα παιδάκι. Αδύνατο παιδί. Ένα αδύνατο παιδί. Έχει όχι το παιδάκι του είναι αδύνατο. Όχι το παιδάκι του είναι αδύνατο. Ο ίδιο είναι αδύνατο. Δεν το τάιζει. Και δραματικό έχει παίξει. Αδύνατο. Αδύνατο παιδί. Μελαχρινό. Έχει παίξει και σε ταινία δραματική. Δεν λάθο μου. Δεν μπορώ. Ελένη. Ο Τσιμιτσέλη ήταν. Πάμε. Με μένα έχει ίδια Τσιμιτσέλη. Σταματήστε. Το χρησιμοποιήσει αυτό. Το χρησιμοποιεί συνέχεια. Το χρησιμοποιώ. Ναι, το χρησιμοποιεί συνέχεια αυτό. Το χρησιμοποιώ. Το χρησιμοποιεί συνέχεια. Το χρησιμοποιείς, είναι στην κουζίνα σου, ναι. Πού το χρησιμοποιείς. Κατσαρόλα. Όχι, μπίστζα. Όχι, δεν είναι κατσαρόλα. Γιατί ξέρεις ότι το χρησιμοποιεί. Όχι. Μπορεί να μην έχει καν. Ραβδομπλέντερ. Όχι. Δεν... Ναι, κοντά είσαι. Κοντά. Είσαι κοντά, βάζουμε εκεί μέσα για να παίρνουμε τέλος κάποιο. Τέλος χρόνου, αποχυμωτής. Πού το ξέρουμε, τι χρησιμοποιώ. Είσαι όμως καταπληκτικός. Ένα μαγείρεμα κάνω, τι χρησιμοποιώ το αποχυμωτή. Εσύ μας πήγες, ακατήσατε μέχρι τη Μελίδα. Τον αποχυμωτή και τον Τσιμιτσέλη θα τον έβρισκα, τον Γκιάμο δεν τον έβρισκα. Για σήκω εσύ τώρα να σε δω εσένα. Και εκεί θα συνειδητοποιήσει κάτι με το οποίο έχει ασχοληθεί πολύ αυτό που θα δείξω τώρα. Γιατί. Να βγάλω παπούτσι, θα έχει πολύ χορευτικό. Λοιπόν, δώστε μου την επόμενη γραμμή να δω ποια παίζει με τη Βίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Ποια είσαι. Είμαι η Μαρία από Αγρίνιο. Πολύ ωραία. Μαράκι μου, παίζεις με τη Βίκη. Καλή σου επιτυχία. Και γύρνα την τηλεόραση να μην βλέπουνε. Ευχαριστώ. Ο χρόνος να ξεκινήσει. Πρώτο όνομα.
Ναι, αχ, ο συγκεκριμένο. Σε αυτό που δεν πρέπει, ξέρει. Όχι, 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 δεν θα πω αυτό που δεν πρέπει. Έχετε συνεργαστεί εσύ με το συγκεκριμένο. Είναι ένα παιδί, είναι ένα παιδί το οποίο είναι στο χώρο αυτόν. Αντώνης Λουδάρος, Γιάννης Γούρος. Όχι, τον άλλο, τον παλιό σου. Έχεις μπει σε πολλούς χώρους. Το παλιό μου παλιό. Ναι, μωρί, και δεν μπορούμε να δω τους χώρους εδώ πέρα. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όχι. Όχι, όχι. Δεν είναι στην ιδιότητά σου, αλλά συγκεκριμένο σε βοηθάει. Γιατί αυτού θα δείξεις εσύ. Α, Ασλάνης Μάκης Τσέλιος, Λουκία, Κοτέντος, Δημήτρης Πέτρου. Καλά, μπορεί να μην τον έχει κάνει, πες και από αυτούς που δεν έχει κάνει. Μα σε βλέπω να μην μιλάς με τη μισή Αθήνα, σιγά-σιγά. Αυτός εκεί, σαν Κοστέτσος. Ναι, ρε, Μίκη. Έχω κάνει και επίδειξή του. Ναι, μάλιστα. Ήμουνα μικρή. Λοιπόν, αυτόν τον έτσι τον υπολείπτονται πολλοί άνθρωποι σαν δουλειά. Γιατί δουλειά είναι από το κράτος πληρώνεται, μην νομίζεις. Τον υπολείπτονται πολλοί άνθρωποι αυτόν. Ναι. Από το κράτος πληρώνεται. Ναι, βέβαια. Φοράει έτσι πράγματα πλουμιστά, θα έλεγα. Πλουμιστά. Πλουμιστά, ναι, βέβαια. Έχει δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο. Οξυνάκης. Οξυνάκης. Πάσε το πέτρελο. Πάσε το να φύγει τέλος πάντων. Φεύγουμε. Πολιτική από τον όμορφο μαραθώνα και πάμε προς τα πέρα. Μη σε μπερδεύει τα χρώματα, μόνο σε μαύρο παίζει. Διατελεί, ας πούμε, έτσι και είναι και το σέβονται άνθρωποι. Και... Όχι στην πολιτική όμως. Όχι στην πολιτική, όχι καθόλου. Στο άλλο κομμάτι, ας πούμε, λέμε του, οικογένεια. Στο άλλο, το μεσαίο κομμάτι, ποιο είναι το συγκεκριμένο. Θρησκεία. Μάλιστα, αυτός. Τι, πες μου έναν από εκεί. Όχι όνομα, τίτλο. Όχι Αρχιμανδρίτη. Πάω σε άλλο, το είδε. Άλλο, sorry. Το όντε σκρίμα ήταν πολύ ωραίο. Έλα, αυτό εδώ τώρα. Λοιπόν, είμαστε εκεί που είμαστε. Πρέχει μαζιά στράτα μας, κατάλαβα, ναι. Μπράβο, καλά είσαι εκεί που είσαι, τα ραμπαλά. Τραγούδια, ρεμπέτικα, λαϊκά. Όχι, εκεί, άλλο πράγμα. Πόνο, πόνο σκέψου. Πόνος, ποιος εκπροσωπεί τον πόνο αυτή τη στιγμή. Και από παλιότερα. Και από παλιότερα, ναι, αλλά και τώρα το είναι στο Καζατζίδη. Άντε πάλι. Και δεν έχω εν ζωή. Εν ζωή, ρε παιδιά. Λοιπόν, ποιο εκπροσωπεί τον πόνο, τον νέο. Νέο ή γέρο. Τώρα μπορώ να πω ότι είναι πράγμα στο λαιμό μα. Πάντα θα μείνει νέο στι καρδιέ μα. Α, ο Βασκόπουλο. Αχ, είσαι κοντά. Όλο. Τέλο πάνω. Το ζαπαριό. Αλλά τα πήγε στην πάρα, έπρεπε να πάρω. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Όμω να πούμε ότι η Μαρία που έπαιξε με τη δίκη. Μαρία μου, συγγνώμη. Τι συγγνώμη, καλέ, αφού κέρδισε, συγγνώμη. Συγγνώμη που κέρδισα, δεν το κάνω. Έλα, κορίτσι μου, να το ολοκένουργιο. Ολοκένουργιο. Μην μπερδευτείτε με το περσινό μα. Σα αρέσει, πάρτε και το περσινό. Αλλά αυτό με το κόκκινο φιωγάκι, εγώ το βλέπω. Εσεί δεν ξέρω πώ το βλέπετε. Εγώ κόκκινο φιωγό το βλέπω. Αυτό είναι το ολοκένουργιο. Αχ, παιδιά, με το βέσπα στο πιαδέλο, δεν έσπασε την τελειά. Είδες, τα βρήκες όλα. Έλα μου, πιστεύεις και τεμιές και αυτά κι εσύ. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά καθόλου. Αλήθεια. Ναι. Όχι. Καλά. Ωραία. Όσο για το Αρχιμανδρίτη Ψινάκη, θα μιλήσετε με τον δικηγόρο. Νόμιζα ότι μου λέγεις για πολιτική. Και έλεγα πολιτική που είναι πλούσια. Όχι, όχι, γι' αυτό είπα πλουμιστού μεν, γιατί ήταν η Σταυρή και όλα αυτά. Γι' αυτό η άλλη έχει πιάσει εδώ, η Τζορτζέλ, η οποία ξεκινάει και δεν περιμένει εσένα που το σκέφτεσαι. Και μπαίνει και σου λέει: ηθοποιός, τραγουδιστής, άντρα, γυναίκα, τι είναι, πες μου. Τι κοπούνι αέριδες αυτή. Καλά το πας και πιο δυναμικά θα μιλήσει. Άρα μπορεί να λέει ηθοποιός, τραγουδιστής και κουλουπού. Ναι, μίλα κι εσύ. Έχω και τα απαγορευτικά εγώ. Τέρι, βγάλε το θέμα σου, αγάπη μου. Έχει τα μποφόρ. Δεν έχω πολύ χρόνο. Βάζω το λοιπόν, θέμα. Είναι μια οικογενειακή διαμάχη μιας οικογένειας που είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό. Είναι όμως από αυτούς τους ζάπλουτους που απλά ξέρουμε κάτι. Δηλαδή, ξέρουμε τον Νίκο Ζόθμης. Όλοι το ξέρουμε. Νίκος Δημοπρασιών. Μπορεί να μην τον έχουμε δει από κοντά, αλλά το ξέρουμε. Μπράβο. Δεν ξέρουμε όμως ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Δεν ξέρουμε την οικογένεια. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν που πέθανε πρόσφατα τον Απρίλιο, είναι Alfred Taubman, είναι αυτός. Έφυγε τον Απρίλιο του 2015 και έμεινε πίσω του η σύζυγός του. Η κυρία που βλέπετε, η Τζούντι Ντάουμπαν, η οποία ήταν παλιά Miss Ισραήλ, έμεινε στο σπίτι του στο Λονδίνο. Ένα από τα πολλά ακίνητα που έχουν. Ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει ένα γάμο όμως και είχε τρεις γιους από τον πρώτο του γάμο. Οι οποίοι περίμεναν υπομονετικά 33 χρόνια. Το υπομονετικά τι του λες, δηλαδή, το κλεισμένο του πατέρα του, δηλαδή. Όχι.
Περίμεναν υπομονετικά 33 χρόνια να βρουν την κατάλληλη στιγμή για να πάνε στα δικαστήρια με τη μητριά τους. Και διότι δεν ήθελαν ποτέ. Ήδη 33-35 χρόνια. Με αυτήν, με την Miss Israel. Ακριβώς. Παντρεμένος. Με το που πέθανε λοιπόν, άρχισαν τα εξώδικα. Παιδιά δεν κάνανε στα 35 χρόνια. Όχι, έχουν υιοθετήσει δύο παιδάκια. Δεν έχουν κάνει δικά τους. Μπράβο σας πάντως. Μπράβο. Πολύ όμορφη πράξη. Οι τρεις αυτοί λοιπόν άντρες, οι οποίοι είναι από 47 μέχρι 65 τα πρώτα παιδιά. Κυρίως που βλέπω μελαχρινός. Όχι, όχι, αυτοί εδώ πέρα είναι. Δικηγόροι μάλλον. Αυτοί εδώ με τα μαλλιά τα τρία παιδιά λοιπόν άρχισαν τα εξώδικα. Εδώ βλέπουμε μία από τις επίμαχες φωτογραφίες. Μέσα στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο, είχε πίνακες αξίας 500.000 ευρώ. Βέβαια, δεν είχε αυτό. Έστειλα λοιπόν. Σόθμπις λέμε τώρα. Σόθμπις. Έστειλα λοιπόν τα εξώδικα, δεν την άφηναν να μπει μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να φύγουν οι πίνακες από εκεί. Εμφανίζουν κάτι χαρτιά ότι το διαμέρισμα ανήκει στα παιδιά του και όχι σε εκείνη, γιατί είναι μοναδικοί διαχειριστές όλης της περιουσίας. Τα τρία παιδιά λοιπόν έχουν στην κατοχή του και τις μετοχές που είχε στον Νίκο Σόθμπις και όλα τα κίνητα στην Αμερική. Υπάρχουν τα περίφημα Taubman Centers, που είναι εμπορικά κέντρα τεράστια και ανήκουν σε αυτά τα τρία παιδιά. Προσπαθούν λοιπόν να τη βγάλουν από τη μέση γιατί θεωρούν. Πώς θα γίνει, και αυτή η σύζυγος υπήρξε 35 χρόνια, και δηλαδή μια ζωή ολόκληρη. Γι' αυτό και είναι στα δικαστήρια. Αυτός είναι ο γιος. Στο βίντεο έχω όλη την ιστορία και θα δείτε πώς ακριβώς. Αξίζει να δούμε. Αξίζει να δούμε. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πραγματικά έχει γίνει, κανείς δεν ξέρει. Έχει γίνει αυτό. Όχι, θέλω να πω, υπάρχουν πληροφορίες ότι. Δεν τη θέλανε μάλλον. Δεν τη θέλανε. Πάμε να δούμε το θέμα. Ήταν παντρεμένη με ένα κρίσο για πολλά χρόνια και είχε μάθει στη μεγάλη ζωή. Και όμως ξαφνικά βρέθηκε στο δρόμο. Η χείρα του ζάμπλου του και πρώην ιδιοκτήτη του διάσημου οίκου δημοπρασιών Sotheby's, Alfred Taubman, κατήγγειλε ότι τα παιδιά του συζύγου της την κλείδωσαν έξω από το πολυτελές διαμέρισμά της στο κέντρο του Λονδίνου εξαιτίας της μεταξύ τους διαφοράς για δύο πίνακες αξίας 500.000 λιρών. Η Judy Taubman, πρώην Miss Israel, ξέμεινε στο πεζοδρόμιο με 10 βαλίτσες επιστρέφοντας από το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη, όταν ένας φύλακας αρνήθηκε να της επιτρέψει να μπει στο σπίτι που κάποτε μοιραζόταν με το δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία. Ο Taubman πέθανε τον περασμένο Απρίλιο από καρδιακή προσβολή. Η 70χρονη παντρεμένη επί 33 χρόνια με τον πλούσιο Βρετανό, μόλις έφτασε στην είσοδο του πολυτελούς σπιτιού, ο φύλακας της είπε ότι δεν μπορούσε να μπει. Εκείνη και τα τρία παιδιά του συζύγου της από τον πρώτο του γάμο έχουν εμπλακεί σε μια διαμάχη για τα αντικείμενα του σπιτιού αλλά κυρίως για τους δύο πίνακες που κοστίζουν 200.000 λίρες έκαστος. Οι πίνακες θα πουληθούν σε δημοπρασία έναντι εκατομμυρίων λιρών, αλλά η χείρα του δισεκατομμυριούχου είχε πει ότι δεν θα επιτρέψει στην ομάδα ειδικών από το Sotheby's να μπει στο σπίτι και να τους παραλάβει. Τελικά απαιτήθηκαν 8 ώρες και η μεσολάβηση των αστυνομικών προκειμένου να τους παραλάβουν οι ειδικοί και να επιτραπεί στην Taubman να μπει στο σπίτι της, αν και τα παιδιά του επιχειρηματία έστειλα κλειδαρά. Η Judy ισχυρίζεται ότι ο σύζυγός της άφησε κληρονομιά σε εκείνη το διαμέρισμα, αλλά ακόμη η κατοικία παραμένει στον έλεγχο των παιδιών του. Επειδή τα εμπιστευόταν περισσότερο, λένε τώρα ο William και ο Alfred Taubman. Όσοι για τους πίνακες, η χείρα δήλωσε ότι δεν αξίζουν τίποτα μπροστά στη συλλογή του σύζυγου της. Η αξία της φτάνει το 1 δισεκατομμύριο λίρες και κάποιοι άλλοι πίνακες αξίζουν 100 εκατομμύρια ο καθένας. Ο Alfred Taubman είχε αναλάβει τον Νίκο Σόθμπις το 1983, αλλά οδηγήθηκε στη φυλακή και εξέτησε ποινή, αφού κρίθηκε ένοχος για την ανάμεση. Του σε υπόθεση συγκρότησης καρτέλ από τους δύο μεγαλύτερους οίκους δημοπρασιών, Sotheby's και Christie's, που ελέγχουν το 90% της παγκόσμιας αγοράς έργων τέχνης. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης ενός έτους, ενώ πλήρωσε και πρόστιμο 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Η συνωμοσία που οργανώθηκε μεταξύ των διευθυντών των δύο οίκων υπολογίζεται ότι υπερχρέωσε τους πλούσιους επενδυτές έργων τέχνης με 40 εκατομμύρια δολάρια κατά τη δεκαετία του 90. Ο Alfred Taubman ήταν ένας από τους διασημότερους και πλουσιότερους επιχειρηματίες που βρέθηκαν ποτέ στη φυλακή. Εκτός από πρόεδρος του οίκου Sotheby's επί 17 έτη, διατέλεσε πρόεδρος της Taubman Centers, μιας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων που τώρα διοικούν τα τρία του παιδιά. Το περιοδικό Forbes, που ειδικεύεται στις εκτιμήσεις της οικονομικής ευρωστίας των επιχειρηματιών, εκτιμά ότι η προσωπική περιουσία που άφησε στους κληρονόμους του πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Όπως έλεγε συχνά ο ίδιος, εξαγόρασε τον οίκο Sotheby's το 1980. 83 μόνο και μόνο για να τον προσφέρει ως γαμήλιο δώρο στη γυναίκα του Judy, η οποία στα νιάτα της ήταν πανέμορφο και επιτυχημένο μοντέλο. Θα κάνω πως δεν άκουσα αυτό που μου είπε όταν της φέραμε το άρωμα, ότι νόμιζε ότι το είπες έτσι. Δεν κάνουμε πλάκες εδώ μέσα. Είμαστε πολύ σοβαρή εκπομπή. Εντάξει, μα κάνουμε πλάκες, αλλά έχουμε και μια σοβαρότητα. Έπρεπε να γίνω μαμά της Μπιάνκας για να μου δώσετε δώρο. Ακριβώς.
πολύ, πολύ γλυκό μωρό. Πραγματικά όλες μας τις ευχές, σε όλη σας την οικογένεια, Βίκυ μου, και σε εσένα ιδιαίτερος, δώσει χιλιάδες φιλιά στο μωράκι σου. Εδώ η αλήθεια είναι ότι περισσότερο την παρέα έχουμε μικρά μωρά. Ναι. Δηλαδή και η Τζορτζέλα έχει μικρό μωρό. Ναι, 2 χρονών! Γίνεται τώρα 28. Να σου ζήσει χρόνια πολλά. Α, 28 Οκτώβρη. 28 Οκτώβρη, όταν πήγα να γεννήσω. Σε κυνηγούσαν οι σκορπιές, ναι. Αλλά δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις ότι όταν πήγα να γεννήσω. Ωραίο ζώδιο σκορπιός. Νοσοκόμα και μου λέει, γιατί δεν γεννάς, μου λέει 29. Λέω, γιατί να γεννήσω, καλέ, τώρα θέλω να γεννήσω που πονάω. Μου λέει, 29 είναι η Ελένη, έχει γενέθλια. Άρα, μου λέει, τη λάθος για τη δίκη της Ελένης. Και δεν γεννήσαμε και στο ίδιο μευτήριο. Φαντάσου να γεννούσαμε τι θα γινόταν εκεί. Μπορώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε σήμερα. Και βέβαια, να πέρασε τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Περνάμε πολύ ωραία. Να πάνε όλα τέλεια φέτος. Εύχομαι για όλους και προσωπικά και στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Συνεχίζει το πρόγραμμά μας, βασικά καλησπέρα σας, με την ταινία αυτή. Δηλαδή με την ταινία, βασικά καλησπέρα σας. Ποιος παίζει? Ο Στάθης Ψάλτης φυσικά. Καλή διασκέδαση, ωραία απογεύματα. Παρέα με τον Αλφα. Bye!